Είναι χαρακτηριστικά μια άλλη προσωπική εμπειρία. Την εποχή που εγώ ανακάλυψα το δικό μου τον Ντάρμα, ψαχνόμουν πάρα πολύ και σκέφτηκα ότι ήθελα να δω τι σημαίνει να επικοινωνείς συνειδητά. Εντάξει. Ήθελα να δω. Και εκεί στον Καναδά έχουν κάτι, αν θέλεις, συγκεντρώσεις, δεν θα το έλεγα αυτό, πανηγύρι θα έλεγα, στο οποίο πηγαίνουν διάφοροι που έχουν διάφορες δεξιότητες για μεταφυσικά πράγματα και βγάζουν τα λεφτά τους, με αυτό ζούνε. Εντάξει. Προσφέρουνε, σου λένε την τίκη σου που λέμε. Ήταν μια κυρία που είχα ακούσει ότι δίδασκε επικοινωνία, channeling. Πάω λοιπόν να τη βρω. Τελικά έμαθα ότι θα πάει σε κάποιο από αυτά, πήγα και τη βρήκα προσωπικά. Και της λέω αυτό θέλω. Για να δω, μου λέει. Αυτή ειδικά η κυρία, για να μπορέσει να επιβεβαιώσει επικοινωνία, χρησιμοποιούσε μια τεχνική στην οποία, δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη πώς τη λένε, αλλά για να μπορέσει να βρει κάτι, άμα είναι αλήθεια, το χέρι σου δεν κουνιέται, ενώ άμα δεν είναι αλήθεια, το χέρι σου πέφτει. Δηλαδή είναι ένας τρόπος το σώμα σου το ίδιο να αποκαλύψει επικοινωνία ή οτιδήποτε ψάχνεις να βρεις. Λοιπόν, και για να κάνουμε αυτό το τεστ. Λοιπόν, σας είπα ότι αν η ερώτηση, ας πούμε, είναι επικοινωνής, άμα ήταν αληθινή ότι εγώ επικοινωνώ, αυτό δεν κουνιότανε πλέον. Άμα ήταν δεν μπορούσα να επικοινωνήσω, θα έπεφτε. Πάει λοιπόν μετά, μέχρι που κρεμάστηκε, δεν κατέβαινε. Κρεμάστηκε και δεν κατέβαινε. Μου λέει, επικοινωνείς. Λέω και πολύ. Δεν το καταλάβαινα όμως. Δεν το καταλάβαινα. Μετά από ένα διάστημα αλφα όμως, όταν ρώτησα τον εαυτό μου, επικοινωνώ, το ήξερα ότι επικοινωνώ. Είχα φτάσει σε ένα σημείο που το είχα επιβεβαιώσει εσωτερικά. Ήθελα και εγώ να το συνειδητοποιήσω. Εντάξει, ήταν την περίοδο που προσπαθούσα να βρω και τι να κάνω, αλλά και ποιος είμαι. Έτσι, σκαλοπάτι, σκαλοπάτι, σκαλοπάτι. Μου πήρε 1,5 χρόνο. Πολύ δουλειά, αλλά το φοβερή απόλαυση. Γιατί στο τέλος ήμουν εντελώς σίγουρος. Και είναι πολύ τίποτα είναι 1,5 χρόνο. Για να βρεις σκοπό τη ζωή σου, πολύ σκοπό δεν το βρεις καν. Πιο πολύ σκοπό δεν αναρωτιέται καν. 1,5 χρόνο θεωρείται ρεκόρ. Είναι όπως ξεκίνησα εγώ την πνευματική μου αναζήτηση διαβάζοντας ένα βιβλίο. Το βιβλίο που διάβασα ήταν «Ομιλίο Σεφ». Ο Σεφ. Ναι. Ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε το 64 στη Βόρεια Αμερική. Το έκανε κανάλι, το μετέφερε μία κυρία και πουλήθηκαν εκατομμύρια αντίτυπα. Αυτή η κυρία πέθανε σύντομα, πέθανε το 86 πέθανε. Αλλά εξέδωσε κάπου 10-15 βιβλία αυτή και άλλα 10 ο Σεφ. Το πρώτο του βιβλίο, της κυρίας αυτής, για τον Σεφ, μιλούσε αυτός μέσα από το σώμα της. Ο Σεφ ήταν... Οντότητα που μιλούσε μέσω... Ήταν μία πνευματική υπόσταση που δεν ενδιαφέρεται πια να υλοποιηθεί, με άλλα λόγια οδηγός, η οποία χρησιμοποιούσε αυτή την κυρία για να μιλήσει. Και το βιβλίο
το πρώτο στο βιβλίο, το ομιλίο Σεφ, είναι πολύ δύσκολο βιβλίο. Μέχρι και τώρα μπορείς να ψάξεις στη Βόρεια Αμερική και να βρεις τα βιβλία αυτά, τα οποία από την ευκαιρία έχουν μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες, αλλά όχι στα ελληνικά. Πήγα να το μεταφράσω κάποτε εγώ και μου λέει ο... Ρώτησα κάποιον στο τρίτο μάτι. Μου λέει, πρέπει, μου λέει, για να το μεταφράσεις, πρέπει να το εκδώσεις εσύ, να το πληρώσεις εσύ και να δώσεις και δικαιώματα στους απογόνους του αυτού. Δηλαδή, να κάνω εγώ τη δουλειά, να μου πάρει 10 χρόνια. Να το πληρώσω, να τους πληρώσω και αυτούς λεφτά για να έχω την τιμή να πω ότι το μετέφρασα. Και πόσο θα πουλήσουμε, του λέω, από αυτό. Μου λέει, στην Ελλάδα καμιά εκατοστή. Και λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μετά έκανα συνεδρίαση με τον εσωτερικό μου εαυτό και είπαμε, ας γράψουμε τα δικά μας καλύτερα. Ομιλία Στέφανος. Γιατί είπες ότι είναι δύσκολο αυτό το βιβλίο? Γιατί είναι δύσκολο. Είναι ένα βιβλίο που δεν διαβάζεται εκτός αν είσαι πολύ ανεπτυγμένος. Οι πιο πολλοί τα βιβλία αυτά τα βρίσκω ακόμα και τώρα και είναι αδιάβαστα. Το ανοίγεις και δεν το έχουν καν ανοίξει. Δεν μπορούν να το έχουν ανοίξει. Δύσκολο βιβλίο. Κάθε του φράση είναι ένας... Έχεις διαβάσει το βιβλίο μου, που δεν το έχεις διαβάσει. Νομίζεις πως το έχεις διαβάσει. Υπάρχουν κεφάλαια του βιβλίου μου που άμα διαβάσεις μία φράση, θα πρέπει να μείνεις εκεί πέρα ώρες και να το σκεφτείς. Εντάξει, έχει πολύ βάθος το βιβλίο. Το ίδιο και στο βιβλίο που σου λέω, το ομιλίο Σεφ. Τι, να διαβάσεις τις λέξεις? Όχι. Το νόημα μπορείς να βγάλεις. Και τι υπονοεί. Αυτό είναι. Εκεί φαίνεται η μελέτη. Λοιπόν, εκείνο δεν διαβάζεται εύκολα. Εντάξει. Διαβάζουν ελάχιστοι. Είναι το πρώτο βιβλίο που διάβασα και το τελευταίο. Μου πήρε 6 μήνες όμως να το διαβάσω. Πήγαινα μετά τη δουλειά στο σπίτι, καθόμουν εκεί πέρα και διάβαζα, ας πούμε, 5 σελίδες. Αλλά το απολάμβανα. Το βιβλίο εκείνο με εξύπνησε. Γιατί όχι ότι περισσότερο από το ότι μου έδωσε την ευκαιρία να θυμηθώ αυτά που δεν θυμόμουν. Αυτά που δεν θυμόμουν. Λοιπόν, με άλλα λόγια, νομίζω ότι, λες ότι έχεις διαβάσει το βιβλίο, κοίταξε την εισαγωγή, αναφέρομαι σε αυτό το γεγονός. Μιλάω για το Σεφ. Και δίνω, του ευχαριστώ αυτόν, την κυρία η οποία μίλησε για αυτόν και τον άντρα της, ο οποίος έγραφε σε σημειώσεις. Μάλιστα, έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου, όταν γράψω το τέταρτο βιβλίο, να το αφιερώσω σε αυτούς τους τρεις. Στο χρωστάω, αλλά τη συνειδητότητα όμως, γιατί αυτό είναι το πάνω. Έναντι του πρώτου βιβλίου που το έχω αφιερώσει ουσιαστικά σε όλους όσους αισθάνονται ότι οι αισθήσεις τους δεν είναι παράθυρο στην πραγματικότητα, αλλά παροπίδηση. Που είναι η αφιέρωση που έχω στο βιβλίο που έχει διαβάσει. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το βιβλίο, το τόσο δύσκολο, το διάβασα, όχι μέσα στη νύχτα, όχι, δεν διαβάζεται έτσι, λέω, πήρε 6 μήνες. Το απόλαυσα και δεν ξέρω να διάβασα βιβλίο μετά. Μετά ξανά να μιλάω με τον εαυτό μου. Μιλούσα και προηγουμένως. Μετά από αυτό βέβαια, κάνα εξάμηνο αργότερα, πέθανα. Απόλαυσα και το ταξίδι, επιβεβαίωσα ορισμένα πράγματα και τώρα συνεχίζω. Τις δικές σου ερωτήσεις. Θέλω να ρωτήσω, είπες πριν ότι αυτός ο σκοπός του κάθε ανθρώπου είναι καταρχάς να μάθει τον εαυτό του. Mm. Τον εαυτό σου, για να τον μάθεις, τον μαθαίνεις
μέσα από το περιβάλλον που κινείσαι, την εσωτερική επικοινωνία, κάνοντας τον απολογισμό σου καθημερινά. Από όλα αυτά. Από όλα. Από όλα αυτά. Και δεν χρειάζεται να φτάνεις στα άκρα, δεν θα κάθεσαι το βράδυ, όπως λένε ορισμένοι, να κάνεις απολογισμό γιατί πήγες στη δουλειά σου ή γιατί μαγείρεψες για τα παιδιά σου. Δεν χρειάζεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχεις αναλάβει σαν μια απόλυξη υπευθυνότητας. Τώρα, άστο. Δεν χρειάζεται αξιολόγηση αυτό. Αλλά εάν ένιωσες ένα συνέστημα περίεργο, κάποιος πάει να σε χρησιμοποιήσει και αντέδρασες, ξέρεις τι εννοώ, μια συνάδελφος κλπ. Και αντέδρασες κλπ. Αυτό χρειάζεται να το σκεφτείς και να το αξιολογήσεις. Γιατί σε μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβεις πολλά πράγματα για τους άλλους και για σένα. Αυτό χρειάζεται αξιολόγηση για να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα σημείο βαθύτερης κατανόησης για τον εαυτό σου, που σημαίνει, επειδή είσαι το δείγμα του ενός, το πιο σημαντικό στη δημιουργία για σένα, σε βοηθάει να καταλάβεις τη δημιουργία. Εσύ, το ένα το δικό σου, είναι το κοντύτερο παράδειγμα δημιουργίας που έχεις από το σύνολο της δημιουργίας. Επομένως, όταν καταλάβεις τον εαυτό σου, ουσιαστικά διευρύνεις συνειδητότητα και αρχίσεις και επιταχύνεις κίνηση πνευματικότητας σου. Πλησιάζεις το Θεό. Αυτό, να γνωρίσεις τον εαυτό σου, δεν είναι εύκολο πράγμα. Το γνώθεις αυτό που έλεγε ο φίλος μας ο Σωκράτης, έχει πολύ βάθος. Τι εννοούσε ο Σωκράτης, δεν εννοούσε να ξέρεις αν είμαι καλό παιδί ή όχι. Εντάξει. Φτάσεις σε ένα σημείο να ξέρεις, να καταλαβαίνεις πως, ότι διαφέρει η ψυχή σου από το σώμα σου. Και ότι η ψυχή σου είναι ο αναβάτης και το σώμα είναι το όχημα, το άρμα, όπως λέγανε οι αρχαίοι. Εντάξει. Λοιπόν, με την έννοια αυτή, το γνώθεις αυτό να αποκτάει άλλες διαστάσεις. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε ότι θυμώνουμε με κάτι, αντιδρούμε πάνω σε κάτι, είτε με, συνήθως όχι με καλό τρόπο. Εκεί το ερώτημα που πρέπει να κάνουμε είναι γιατί αντέδρασα εγώ έτσι. Ακόμα και γιατί θύμωσες. Άμα θύμωσες, σημαίνει ότι η αποδοχή σου προς το περιβάλλον είναι περιορισμένη. Αυτομάτως σου ανοίγει ερωτήματα μεγάλα, ότι δεν έχεις φτάσει εκεί πέρα που θέλεις να φτάσεις. Εντάξει. Αυτός ο θυμός, αυτή η έκρηξη κλπ. Δείχνει ότι είσαι πιο πίσω από όσο νόμιζες ότι είσαι. Και αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε από εμάς. Και ο Χριστός θύμωσε. Και πήγε στο ναό και άρχισε να τους πετάει τα μαγαζάκια τους. Έτσι. Δεν έπρεπε να θυμώσει. Είμαι σίγουρος ότι το μετάνιωσα αργότερα. Και όταν βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον και μιλάμε τώρα για την καθημερινότητά σου, είτε είναι στη δουλειά σου, είτε είναι φίλοι σου, είτε είναι η οικογένειά σου, και βλέπεις απέναντι στους ανθρώπους σου, τους δικούς σου ανθρώπους, ότι κινούνται στον άξονα που τίνει προς το κακό που λέγαμε νωρίτερα, ναι, που έχει τα περισσότερα χαρακτηριστικά των συναισθημάτων αυτών. Και αυτό είναι κάτι που κανονικά ένας ιδιαίτερος άνθρωπος θα έπρεπε να δείχνει κατανόηση, να τον αφήνει ίσως και αδιάφορο ή να γελάει με αυτό, έτσι δεν είναι. Ναι. Τι γίνεται εκεί δηλαδή. Όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι ένα μικρό παιδί ή ο ίδιος η γυναίκα σου, ο άντρας σου, οι γονείς σου, τα αδέλφια σου, μιλάω για τους οικείους σου, ότι βρίσκονται στον άλλον άξονα. Εκεί ένας άνθρωπος που δεν εγκρίνει εντός εισαγωγικών αυτά τα συναισθήματα, πώς πρέπει να αντιδράσει.
δεν πρέπει καθόλου να τη δράσει. Αυτό με έχει προβληματίσει πάρα πολλές φορές. Καλά είναι, ιδανικά, δεν θα πρέπει να, ούτε να θυμώσει ούτε να αλληδράσει αρνητικά. Θα πρέπει όμως με κάποιο τρόπο να βοηθήσει. Θα προσπαθήσει να βοηθήσει, αλλά πρέπει να θέλουν να βοηθηθούν και οι άλλοι. Μην βάζει τον εαυτό στο δικό της το πρόβλημα. Πρέπει και αυτοί να θέλουν να βοηθηθούν. Να συμπληρώσω σε αυτό που ρωτάς. Όταν όμως αυτά τα συναισθήματα που αναφέρει η Τέτη αφορούν και την ίδια, στον άλλο άξονα. Δηλαδή είναι... Θα ζείτε εκείνη, ναι. Όχι μόνο τα ζει, αλλά είναι σαν... Με αγγίζουν. Την αγγίζουν ή κατευθύνονται προς αυτήν. Ή σε μένα, λέω, παράδειγμα. Τι κάνεις εκεί. Okay. Κανονικά, σε ιδανική περίπτωση, εντάξει, σε ιδανική περίπτωση, πρέπει να σκεφτούμε ότι όταν κάποιος εκφράζεται με αρνητικά συναισθήματα, πάνε να σε αγγίξουν, να σου βγάλουν και τα μάτια. Εάν εσύ είσαι ανεπτυγμένη, θα πρέπει να χαμογελάσεις και να προφυλάξεις τα μάτια σου να μην στα βγάλουν. Αλλά θέλω να πω ότι δεν πρέπει να αμυνθείς. Δεν πρέπει να πεις, θα μου βγάλεις εμένα τα μάτια, σου βγάλω εγώ τα μάτια. Άμα το πεις αυτό, είσαι ίδια. Κατάλαβες, όπως σημαίνει πολύ συχνά. Λοιπόν, απλώς θα αμυνθείς με την έννοια ότι δεν θα αφήσεις να σου βγάλουν τα μάτια. Εγώ πολλές φορές σηκώνομαι και φεύγω. Εντάξει. Αν όμως κάτσω εκεί πέρα να μαλώσω, τότε είμαι κι εγώ ίδιος. Εντάξει. Είμαι ίδιος.